Το φαράγγι της Σαμαριάς, το διασημότερο πεζοπορικό φαράγγι της Ευρώπης, ανοίγει και πάλι το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 7 το πρωί για το κοινό, μετά την διακοπή του εξαιτίας των μέτρων κατά της μετάδοσης του κορονοϊού. Με μήκος 15 χιλιόμετρα και διάρκεια κατάβασης 5 έως 6 ώρες από τον Ομαλαίο ως την Αγία Ρουμέλη, το φαράγγι της Σαμαριάς στα νότια των Χανίων αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πεζοπόρους τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού γίνεται με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο και το οποίο προβλέπει ενημέρωση των επισκεπτών με πληροφοριακές πινακίδες στις εισόδους, αποφυγή συνωστισμού στις εισόδους και στα εκδοτήρια εισιτηρίων, υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό τόσο στους χώρους συγκέντρωσης όσο και στα μέσα μεταφοράς των επισκεπτών, τοποθέτηση αντισηπτικών σκευασμάτων στα εκδοτήρια εισιτηρίων και τοποθέτηση προστατευτικού διαχωριστικού στα ταμεία των εκδοτηρίων, χρήση ατομικών συσκευασιών αντισηπτικών διαλυμάτων από τους επισκέπτες και ασφαλής χρήσης αυτών για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. Το κοινό μπορεί να περπατάει μόνο κατά μήκος του κύριου μονοπατιού και για κανέναν λόγο να μην απομακρύνεται από το κεντρικό μονοπάτι. Πολύ μεγάλη προσοχή οφείλουν οι επισκέπτες να επιδεικνύουν σχετικά με θέματα αποφυγής του κινδύνου περιστατικών πυρκαγιάς. Όσοι καπνίζουν, πρέπει να περιορίζουν το κάπνισμα αυστηρά στους χώρους ανάπαυσης. Να σημειωθεί τέλος πως αν οι καιρικές συνθήκες μεταβληθούν σε βαθμό που να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή διέλευση των επισκεπτών, η Διεύθυνση Δασών Χανίων θα προτείνει τη ρύθμιση της διέλευσης ή και την απαγόρευση της εισόδου των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό.